Παρόλο που η λήψη δεν σας ακούω πολύ καλά, κύριε Ονουφρίου, είμαι Σοκράτης. όμως στο θέμα. Απλά να σας πω ότι το δείγμα των συγκεκριμένων... Μ' ακούτε καλά? Ναι, σας ακούω. Το δείγμα των συγκεκριμένων δημοσκοπήσεων συνήθως έχει ένα μειονέκτημα αναυτείων της κρυφής ψήφου. Και ας μην ξεχνάμε ότι και το 2016, λίγες μέρες πριν τις εκλογές, το ΕΛΑΜ σχεδόν σε όλες τις δημοσκοπήσεις το εμφάνιζαν ότι θα έλαβαν 2,4% και τελικά λάβαμε 3,6%. Μάλιστα. Όπως το ίδιο και στις ευρωεκλογές, λάβαμε 8,3%. Το μόνο πράγμα που θέλω να τονίσω είναι ότι το ΕΛΑΜ σε κάθε εκλογική αναμέτρηση διπλασιάζει τα ποσοστά του και το ίδιο θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα γίνει και αυτή τη φορά. Μάλιστα. Ποσοστό το οποίο δεν ξέρω, δεν απαντώ, είναι η λεγόμενη κρυφή ψήφος, η οποία Αυτήν κυνηγάται θέλουμε όλα τα να πιστεύουμε κόμματα. ότι ένα μεγάλο ποσοστό της κρυφή ψήφου πάει στο ΕΛΑΜ. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Σαββίδη, εσείς τι λέτε, τι πρέπει να γίνει καταρχάς σήμερα? Εσείς υποστηρίζετε να γινόταν ένα καθολικό lockdown ή να πάμε προς αυτή την αυστηροποίηση των μέτρων? Κύριε Νούφριε, εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι οι ανεπαρκή χειρισμοί και τα ημίμετρα δεν έδωσαν λύση στο πρόβλημα που ταλανίζει την υγεία αλλά και την οικονομία ταυτόχρονα. Εμείς ως ΕΛΑΜ θεωρήσαμε από την αρχή της πανδημίας άδικα τα μέτρα προς τους χώρους εστίασης, τους χώρους άθλησης, τους χώρους λιανικού εμπορίου, των καλλιτεχνικών χώρων και ακόμα άδικων και προς τους μαθητές στο κλείσιμο των σχολείων. Ζητήσαμε και προτείναμε να παραμείνουν όλοι αυτοί οι χώροι ανοιχτοί και να περιοριστούν οι ηλικιωμένοι και ευάλωτες ομάδες. Να πηγαίναμε δηλαδή ανάποδα, ούτως ώστε να είχαμε μια ανάπτυξη στην οικονομία. Ναι. Βλέπαμε μεγάλα καταστήματα, παραδείγματος χάρη, να είναι ασφιχτικά γεμάτα και τα θέατρα να είναι κλειστά ή χώροι άθλησης που θα μπορούσαν με ειδικά πρωτόκολλα να λειτουργούν. Εν πάση περιπτώσει, ερχόμαστε σήμερα αντιμέτωποι με έναν αυστηρότερο ή έναν καθολικό lockdown. Θα το μάθουμε σε λίγη ώρα από ό,τι έχουμε ακούσει. Και πάμε πριν από το Πάσχα να κλείσουμε ακόμα μια φορά τα πάντα. Και αυτό δεν οφείλεται μόνο στην αύξηση των κρουσμάτων, αλλά και στην ανεπάρκεια των κλινών στα κρατικά νοσηλευτήρια για τους ασθενείς με COVID. Εμείς θεωρούμε ότι το κλειδί θα ήταν η σωστή στελέχωση και ενίσχυση των κρατικών νοσηλευτηρίων, κάτι που είχαμε αρκετό χρόνο να πράξουμε, ούτως ώστε να υπήρχε επαρκής χώρος για κάλυψη των κρουσμάτων. Δυστυχώς σήμερα η Κύπρος συνεχίζει να παραμένει, αν δεν κάνω λάθος, με περίπου 170 περίπου κλίνες, αφήνοντας και σε δεύτερη μοίρα κάποιες φορές τους ασθενείς ναι, διοχετεύονται όμως στον ιδιωτικό τομέα. Ενώ βλέπουμε άλλες ευρωπαϊκές χώρες την ίδια ώρα να διπλασιάζουν τις κλίνες που αφορούν ασθενείς με κορονοϊό. Εάν το είχαμε μεριμνήσει αυτόν, η σημερινή αύξηση των κρουσμάτων σε συνδυασμό με τον εμβολιασμό των ηλικιωμένων και των ευπαθών ομάδων ναι. δεν θα εμπόδιζε την οικονομία να παραμείνει ανοιχτή. Ήταν κάτι σαν αυτό που εμείς προτείναμε από την αρχή να πάμε ανάποδα. Και ένας ακόμα ενισχυτικός παράγοντας τώρα πριν το Πάσχα θα ήταν ότι τα σχολεία θα έκλειναν λόγω των διακοπών του Πάσχα. Άρα πρέπει επιτέλους σε αυτόν τον τόπο να χτιστεί μια εθνική στρατηγική, αν θέλετε, αντιμετώπισης γενικά αυτής της πανδημίας αλλά και οποιασδήποτε άλλης πανδημίας που να καλύπτει τους πολίτες όχι μόνο στην υγεία αλλά και στην οικονομία. Μάλιστα.